Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ξάνθης πήραμε αυτή την πρωτοβουλία να μαζέψουμε είδη πρώτης ανάγκης για τους ανθρώπους που επιχειρούν πάνω στον Εύρο. Και είναι κυρίως είδη πρώτης ανάγκης τρόφιμα, νερά, αλλά και είδη ατομικής υγιεινής, όπως είναι τα γάντια, μάσκες, αντισηπτικά μαντιλάκια, μωρομάντιλα και πετσέτες. Αυτά πώς θα συγκεντρώνετε δηλαδή? Έχετε κάποιο χώρο, κάποιος που ενδιαφέρεται να φέρει κάτι είτε από την Κομωτινή, είτε από την Καβάλα, είτε και από την Ξάνθη κτλ. Έχετε ειδικούς χώρους που τα συγκεντρώνετε? Έχουμε ειδικούς χώρους, είναι στα γραφεία της Ομοσπονδίας, τα οποία είναι ακριβώς δίπλα στα υλικά της Ξάνθης, και τα συγκεντρώνουμε εκεί πέρα. Και μετά έχει προθυμοποιηθεί ο Δήμος Ξάνθης να τα μεταφέρει με δικά του φορτηγά επάνω στον Εύρο. Α, είναι σε συνεργασία με το Δήμο δηλαδή? Ναι, η πρωτοβουλία ήταν δική μας και στη συνέχεια επεκτάθηκε και μας βοηθάει. Έχετε και μιλήσει με τους ανθρώπους επάνω στον Εύρο? Τι έχουν περισσότερο ανάγκη? Κοιτάξτε, έχουμε μιλήσει με τον συνάδελφο, τον πρόεδρο εστίασης επάνω στον Εύρο, και μας είπε ότι οι ανάγκες για είδη όπως είναι τρόφιμα και ξηρά τροφή και νερά έχουν κατά κύριο λόγο καλυφθεί. Τώρα περισσότερη ανάγκη έχουν στα είδη τα οποία σας ανέφερα, τα οποία είναι είδη ατομικής υγιεινής. Mm-hmm. Ατομικής υγιεινής. Οπότε καλύτερα κάποιος να φέρει, ας πούμε, μαντιλάκια, μάσκες κτλ. Ναι. Ότι... τα οποία είναι λίγο υπό εξαφάνιση, θα έλεγα, τα αντισηπτικά μαντιλάκια και μάσκες. Τα έχετε στείλει ή θα τα στείλετε? Όχι, θα τα στείλουμε σήμερα. Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Βλέπουμε εδώ πέρα και την ανάρτηση που έχετε κάνει, την ανακοίνωση που έχετε κάνει. Μπορεί και κάποιος ιδιώτης να φέρει κάποια από αυτά τα πράγματα που μας είπατε? Βεβαίως. Η ανταπόκριση του κόσμου, όχι μόνο των επαγγελματιών, αλλά και των συνδημοτών μας, των πολιτών της Ξάνθης, είναι τεράστια. Είναι πραγματικά συγκινητική, μπορώ να σας πω. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τσακίρου. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.